σύγχρονη άσκηση των δικαιωμάτων των άλλων, των τρίτων, όπως του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης και επικοινωνίας, εργασίας και απασχόλησης, ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος. Ομότυπος καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης. Μίλησα λίγο πιο αναλυτικά για το γράμμα του νομοσχεδίου. Οφείλω όμως να κάνω και μία πιο ειδική αναφορά στο πνεύμα του. Και έχω παρακολουθήσει με μεγάλη προσοχή τις συζητήσεις στη Βουλή αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο διάλογο. Νομίζω ότι αν απομόνωνε κανείς κάποια στιγμιότυπα από αυτά τα οποία έγιναν, εκτιμώ ενδεχομένως και από αυτά τα οποία θα γίνουν σε λίγη ώρα σε αυτήν την αίθουσα, θα έμενε κανείς με την εντύπωση ότι στην Ελλάδα ζούμε τις πρώτες δεκαετίες μετά τον εμφύλιο ή τα χρόνια αμέσως μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ότι δηλαδή υπήρχαν ακόμα ανοιχτές, νοπές, εθνικές κοινωνικές πληγές, όταν η δημόσια διαμαρτυρία αποτελούσε πράγματι το καταφύγιο, το μόνο καταφύγιο ίσως, για την έκφραση πολιτών που δικαιολογημένα αισθανόντουσαν κατατρεγμένοι. Η σημερινή Ελλάδα όμως έχει αφήσει πίσω τις εκείνες τις εποχές. Και δεν σκοπεύω να μπω σε μία άγωνη αντιδικία με εκείνους που θεωρούν ότι τους ανήκουν ιδιοκτησιακά όχι μόνο τα δημοκρατικά δικαιώματα, αλλά και οι δρόμοι και οι πλατείες της χώρας για να πραγματοποιούνται κατά βούληση πορείες και διαμαρτυρίες.